καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, Υπουργέ. Αν ακούσατε αυτές τις δηλώσεις του κύριου Κασελάκη στη Θεσσαλονίκη για πενικοκυρέους και λοιπά και τάξη και ασφάλεια, μάλλον θα ενθουσιαστήκατε. Αυτές είναι πολύ δεξιές. Αυτό λέω και εγώ. Είναι δεξιά απόκληση της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Κοιτάξτε, εφόσον δεν τα μιλάμε λίγο πολιτικά, το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ δεξιότερα, γιατί αν δείτε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 15 χρόνια, έκανε μια σταδιακή μετατόπιση προς τα δεξιότερα. Αυτό δεν είναι, εγώ το βλέπω αρνητικά, καλό πράγμα είναι. Το βλέπει και ο Πρωθυπουργός, γιατί βλέπω κάθε 3 λίγο ασχολείται. Μπορεί να δημοσκοπήσει να καταγράφει αρνητικά νούμερα. Να μέσα τώρα. Κάτι ένα λεπτό. Τα ίδια πράγματα ακούμε στα ραδιόφωνα. Στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 λεπτό. Έκανε μια ομιλία πολύ συγκροτημένη για όλα τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, για αυτά που πρέπει να λύσουμε. Τώρα είπε και 2 ατάκες για το ΣΥΡΙΖΑ και παίζουν αυτά. Δεν είναι, ήταν αυτή η ομιλία του. Ίσα-ίσα που δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ και κατά τη γνώμη μου και καλώς. Εμείς, αντίπαλό μας είναι τα προβλήματα του κόσμου. Αυτά πρέπει να λύσουμε. Άμα τα λύσουμε, μπράβο μας. Άμα δεν τα λύσουμε, θα είναι επόμενος. Τόσο απλά. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα προβλήματα με τα οποία αναμετράται σήμερα η κυβέρνηση και τα οποία δημιουργούν κινδύνους για την δημοφιλία της, για τη δημοτικότητα της? Δεν μπορώ να σας πω γενικά για την πολιτική. Για την Υπουργή Εργασίας έχουμε σε λίγες ώρες, θα δείξει σε δημόσια διαβούλευση το δεύτερο νομοσχέδιο που γίνεται επί θητείας μου. Το πρώτο θυμάστε ψηφίσαμε από τον Σεπτέμβριο. Πρέπει να σας πω ότι χθες να πήγα στην Θεσσαλονίκη, συμμετείχα και εγώ στο Σάμιτ που βρέθηκε χθες ο κ. Κασελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Είχα μια συνάντηση μιας ώρας με το ΣΒΕ, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Θεσσαλονίκης, όπου Βορείου Ελλάδος, όπου είχαμε και πολύ αναλυτική ενημέρωση για τις προβλέψεις του νέου νόμου μας και εισπράξαμε και πολύ θετικές κριτικές για τις αλλαγές που έχουμε φέρει στην ελληνική οικονομία. Το άλλο μεγάλο στίχημα που έχω εδώ, όπως ξέρετε, έχω πει από την αρχή, είναι η ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση απονομής των συντάξεων. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε σπάσει το φράγμα των 30.000 εκκρεμών κυρίων συντάξεων, που στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερες. Και έχω βάλει ένα στόχο για το τέλος του χρόνου να προσεγγίσουμε τις 25.000. Πιστεύω ότι αν δεν τον πετύχουμε, θα είμαστε πολύ κοντά στο στόχο αυτό. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση τη μέρα που ήρθα, σχεδόν 25% παρακάτω από αυτό που παρέλαβα. Και το ίδιο και στις επικουρικές πάνε πολύ γρήγορα. Γενικά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ εξελίσσονται με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Οι μαθητείες, μέρες μαθητείας έχουν φέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ τα τελευταία 3 χρόνια έχει βρει κόσμος δουλειά περίπου 155.000. Δεν είναι μικρό νούμερο, 155.000 να έχουν πάρει, να έχουν βρει πραγματική δουλειά μέσα από τα προγράμματα που έχουμε φτιάξει εδώ. Άρα προχωράμε. Αυτά είναι τα πράγματα που προβλήματα. Να επανέλθω στην πρώτη αναφορά σας, για να καταλάβει ο κόσμος ένα χρονικό όριο. Μέσα σε καταθέτει σύνταξη ένας αύριο, χωρίς μεγάλες κρεμότητες και. Αν δεν έχει κρεμότητες, σε 35 θα κάνει να το κάνει. Εντός του μήνα έχει πάρει τη σύνταξή σου. Αν δεν έχεις εκκρεμότητες. Αν έχεις εκκρεμότητες, δηλαδή αν έχεις παράλληλα ασφαλιστικά χρόνια σε πάνω από ένα ασφαλιστικό φορέα, αν έχεις αλλάξει πολλές φορές δουλειά και έχεις αλλάξει πάλι ασφαλιστικό φορέα, αυτό το κάνει πιο σύνθετο. Αλλά και εκεί ακόμα είμαστε πια αρκετά γρήγοροι, οι αυτοματοποιήσεις προχωρούν. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ προχωράει γρηγορότερα από το χρονοδιάγραμμά του. Προχθές μέσα και σε μια ημερίδα με τον κ. Τσακλόγλου, όπου εγκαινιάζουμε τη νέα του, τη μεγάλη φάση, προχωράμε την ψηφιοποίηση όλων των ασφαλιστικών βιών των Ελλήνων. Αυτό τι σημαίνει, σε 3 χρόνια από σήμερα θα έχουμε το περιθώριο όλοι μας στο κινητό μας τηλέφωνο να βλέπουμε τα πάντα και να ξέρουμε πότε θα βγούμε σύνταξη. Πότε θα έχουμε κατοχυρώσει δικαίωμα, δεν αυτό εννοώ. Πρέπει να σου πω ότι με τον νόμο φέρνουμε, εξομοιώνουμε τον τρόπο που δίνονται τα εφάπαξ και οι επικουρικές συντάξεις στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, ώστε να ξεκολλήσουμε πάνω από 15.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, μέχρι τέλος του χρόνου. Θα ήθελα μια μεγάλη επανάσταση, γιατί θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις σχεδόν στο 50% από τη μέρα που ήρθα εδώ. Νομίζω ότι αρχίζει πια ακόμα και βλέπει τη διαφορά στον ΕΦΚΑ. Επίσης, να πω ότι εγκαινιάζουμε μια πιλωτική δράση, όπου από το 1555, το τηλεφωνικό αριθμό που είναι του Υπουργείου Εργασίας, εμείς θα παίρνουμε εμείς 6 μήνες πριν τον υποψήφιο συνταξιούχο, θα τον ενημερώνουμε για την ημερομηνία και μετά που θα μπορεί να καταθέσει, αν το επιθυμεί, για σύνταξη και τι χαρτιά πρέπει να έχει έτοιμα εκείνη την ημέρα να καταθέσει πλατφόρμα, ώστε να πάρει την ταξίδα ακόμα και σε μια εβδομάδα.
Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, να ρωτήσω κάτι τελευταίο ή θα ναι, πάρω βεβαίως, πάει βεβαίως, καμιά ζημιά όπως την άλλη φορά που έγινε. Εντροπή. Μια φορά και ζημιά στη ζωή. Στην τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε... Κακού, να το πω, να εγώ είμαι αιτία, τι να κάνουμε. Οι αγάπες δεν τίποτε. Πρόκειται περί προβοκάτορος, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, εντάξει, και εγώ δεν παντιμάτησα τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πράγματι όταν ήσασταν υπουργός ανάπτυξης, υπήρχε μια περισσότερη, τουλάχιστον επικοινωνιακά, αυτό φαινόταν, ένα ενδιαφέρον πάνω στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο πραγματικά είναι δύσκολο και δεν είναι θέμα μόνο υπουργού. Είχε επιλεγεί το καλάθι με κάποια προϊόντα, με αναλασσόμενα ανάλογα περιόδους, ήταν λίγο κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό τώρα που έχει επιλέξει το Υπουργείο ο κύριος Κρέκας και το επιτελείο του, έχει περισσότερους κωδικούς, όπως λένε. Αλλά για να το καταλάβεις, θες να περάσουν κάνα μήνας και έχει σε βάθος χρόνου, λέει, απόδοση υπουργός και μπορεί να έχει δίκιο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να φανεί άμεσα στον καταναλωτή που πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είναι λίγο πολύπλοκο το σύστημα, είναι λίγο χρονοβόρο στην απόδοσή του, δεν νομίζετε? Δεν μπορώ να κρίνω τώρα τι κάνει ο κύριος Κρέκας, δεν είναι σωστό εκ μέρους μου. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον θεωρώ πολύ ικανό άνθρωπο και βεβαίως δίνει πολύ μεγάλη μάχη για την ακρίβεια, που δεν είναι εύκολο πρόβλημα. Επίσης δεν είναι και εύκολο να το εξηγήσει την κοινή γνώμη. Θα φέρω ένα παράδειγμα που είχα ασχοληθεί γιατί με ενδιαφέρει. Συνέχεια ακούσα αλήθεια δίσκα για τα απορριπαντικά και το πώς είναι πολύ ακριβότερο στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Εκεί λέγεται πιο μεγάλη αύξηση. Να ξέρετε όμως ότι δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάζεται. Διότι τα περισσότερα απορριπαντικά στην Ελλάδα πωλούνται σε προσφορές. Θυμάστε τη δήλωση του κ. Κρέκα για το 1-1 που έκανε μια σχετική φασαρή την περασμένη εβδομάδα. Δεν είχε άδικο στην ουσία του. Όχι στην. Το διευκρίνησε, δεν εννοούσε κατάργηση του 1-1, αλλά ότι είναι δύσκολο να μετρήσεις προϊόντα την πραγματική τους τιμή όταν κατά βάση πολλούνται σε προσφορές. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεις τιμή στο ράφι, στα περιπατικά, θα βγάλει μια τιμή με ζώρο 20 ευρώ. Εάν δεις, θα σου πούνε 20 ευρώ στην Ελλάδα, 18 ευρώ ξέρω στη Γερμανία, 15 ευρώ στην Πορτογαλία. Άρα λες στην Ελλάδα ακριβότερα. Εάν όμως βάλεις την πραγματική πώληση απορριπαντικών που είναι μέσα από τις προσφορές, η τιμή δεν είναι 20 ευρώ, είναι 13 ευρώ. Το λέει, τα θυμάμαι, τα είχα κάνει τότε. Ναι. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Είναι σύνθετο πράγμα πολύ και ο Κώστας Κρέκας δίνει πολύ μεγάλο αγώνα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς βλέπετε γενικά τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή η δεύτερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Είστε ικανοποιημένος από τις συνολικές επιδόσεις της μέχρι τώρα? Και σας ρωτώ διότι φαίνεται ότι έχουν ανοίξει 3-4 μεγάλα θέματα, όπως το θέμα της ακρίβειας, όπως παραμένει κορυφαίο θέμα στην ατζέντα το θέμα της ασφάλειας, της δημόσιας τάξης. Πώς βλέπετε να κινείται η κυβέρνηση συγκρινόμενη με την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ δεν νομιμοποιούμε να απαντήσω στην ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι ερώτηση που θα την κάνετε όταν έχετε συνέντευξη στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν είναι δική του αρμοδιότητα να βαθμολογείτε. Καλά, εντάξει, αντιπρόεδρος του κόμματος. Είστε και κορυφαίος υπουργός. Τέτοια βαθμολογία θα έκανα ποτέ. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι αν κάποιοι νομίζουν ότι εμείς έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα επειδή κερδίσαμε τις εκλογές και δεν ασχολούμαστε με το πρόβλημα του κόσμου, κάνουν λάθος. Πραγματικά σας λέω, όλοι οι υπουργοί, και αυτή είναι εντολή του κ. Πρωθυπουργού, είμαστε πάνω από το προβλήμα του κόσμου. Και η αγωνία μας να γίνει η ζωή των νέων πολιτών καλύτερη είναι αυτό που μας κινητροδοτεί. Εγώ θα σας πω για μια προσωπική ιστορία. Ανέβασα χθες στους λογαριασμούς μου ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε το Star Channel, τη ειδήσεις του για τα ναυτιγεία ελευσίνος. Και λέω ωραίο, διότι πήγαν και πήραν συνέντευξη από καμιά δεκαριά εργάτες, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα και λέγανε πώς άλλαξε η ζωή τους και από 15 χρόνια που ήταν σε κηδεία, έχει αναστηθεί η ζωή τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση που αισθάνθηκαν όταν τους έβλεπα να μιλάνε, σκεπτόμενος ότι και από τις δικές μου πολιτικές αποφάσεις τότε, οι άνθρωποι αυτοί σήμερα απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή, μπορούν πλέον και πληρώνουν τα έξοδα των παιδιών τους, τις σπουδές τους, τα φροντιστήριά τους, τις βασικές τους υποχρεώσεις, βλέπουν τη ζωή με υπερηφάνεια. Σήμερα τα ναυπηγεία ελευθερίας είναι 7 πλοία που διορθώνονται αυτή τη στιγμή μέσα στα ναυπηγεία. Ένα μεγάλο ποσό από το ΑΕΠ που χανόταν κάθε χρόνο, γιατί οι δουλειές που πηγαίνουν σε γειτονικές μας χώρες μένει πια στην Ελλάδα και προστίθεται στο ελληνικό ΑΕΠ. Τότε αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Να μπαίνεις και να βρίσκεις τον κόσμο δουλειά. Δηλαδή, εμένα εδώ δουλεύουμε τον κύριο με το ψάλτη στη ΔΥΠΑ και κάνουμε τις μέρες καριέρας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 μήνες ή στη Λάρισα προχθές. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 3 μέρες βρήκαμε δουλειά σε 2.500 ανθρώπους.
2.500 άνθρωποι πέγραψαν συμβόλαιο μπροστά μας σε μέρες καριέρας με τη ΔΥΠΑ. Αυτό είναι που είναι το σημαντικό. Τώρα, κάποιος θα πει για τον τάδε υπουργό, κάποιος θα πει για τον Δήνε υπουργό, κάποιος θα πει δεν μου άρεσε το παυτό Άδωνης ή μου άρεσε το παυτό Άδωνης. Αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά τη μεγάλη σημασία την έχει να αλλάζει στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η κυβέρνηση, καθώς ο πρωθυπουργός, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ούτε με τη δημοσκοπήση ασχολούμαστε, ούτε με το αν θα τσακωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα. Αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα στην πολιτική. Στην πολιτική αναμετρέεσαι κάθε μέρα με τα προβλήματα του κόσμου. Άμα τα λύνεις, μπράβο σου. Άμα δεν τα λύνεις, πρέπει να έρθει κάποιος να τα λύσει. Αυτή για μένα είναι η πολιτική. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.